Πώς πει Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε πραγματικά. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον Δανίλη, τον Εσδρά, που πραγματικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία απέδειξε αυτό το οποίο οφείλουμε να έχουμε πάντα στο νου μας όταν στη χώρα υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση συνέχεια και ασφάλεια. Όπως το είχε πει και ο υπηρεσιακό Πρωθυπουργό ο κύριος Σαρμάς. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δανίλη. Αντιμετώπισε τις κρίσεις. Ε, αλλά και εμεί αντιμετωπίσαμε τη δική μα κρίση, γιατί είχαμε προεκλογική εκστρατεία και παρακολουθούσαμε και τι γίνεται εδώ. <laughs> Οπότε γινόντουσαν όλα, όλα μαζί. <laughs> ε, θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ προσωπικά τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που μου εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά ξανά αυτό το για τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ευαίσθητο πόστο ε, και να καλωσορίσω τον Δημήτρη τον Κερίδη, πράγματι προσωπικό φίλο με τον οποίον έχουμε μοιραστεί και ζητήματα της μετανάστευσης ε, όταν η κυβέρνηση συνεργάζεται πάντοτε με το Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν είμαστε στην ίδια σελίδα. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της σελίδας είναι η ένταξη και τα συνόδευτα ανήλικα, που είναι ένα κομμάτι πάνω στο οποίο δουλέψαμε όλοι μαζί και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα, αγαπητοί Υπουργοί, οριζόντιο. Δεν έχει κάτι που να μην το περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει όλες τις γραμματείες, όπως και αν είναι κάθε φορά. Όλα τα, τα, τους καταβλισμούς, όλους τους διοικητέ. Χρειάζεται υποδομή όπου κάναμε ασκήσεις για τα συνόδευτα, για τις πυρκαγιές, για το τράφικινγκ. Έπρεπε να λειτουργήσει όλο ο μηχανισμό του Υπουργείου. Δεν μπορεί να υπάρχουν στεγανά σε αυτό το Υπουργείο, γιατί αυτό το Υπουργείο υλοποιεί μία πολιτική που λέει προστασία γενική. Άλλοι προστατεύουν σύνορα βεβαίω και μετέχει το Υπουργείο στο σχεδιασμό. Άλλοι προστατεύουν ανθρώπου και αυτά γίνονται συγχρόνω. Και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε συγχρόνω. Άρα αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα και θα τα πούμε βέβαια με ησυχία. Το θέμα της ένταξης πρέπει να προχωρήσει, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Θα συνεργαστούμε στενά και με τον Υπουργό και με τους γραμματείς και θα τελειώσει αυτό. Όσοι έχουν εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα πρέπει να καταλάβουν τώρα που ξεκινάμε, είμαστε στην αρχή, έχουμε καινούριο νόμο, βλέπω εδώ τη Δέσποινα Διαμαντίδου, συγγνώμη δεν μπορώ να σα αναφέρω όλους, αλλά έχουμε καινούριο νόμο τον οποίο έχουμε να εφαρμόσουμε και ο οποίος σχετίζεται. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι για πρώτη φορά, αγαπητέ Δημήτρη, η χώρα στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων συνδέει για πρώτη φορά, όπως γίνεται σε τον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου, την εκπαίδευση με την παραμονή στη χώρα. Άρα, έχουμε πρώτη φορά ένα νόμο που λέει ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα ως ασυνόδευτος ανήλικος, λαμβάνει δεκαετή άδεια διαμονή στη χώρα, εφόσον έχει ολοκληρώσει τρία χρόνια εκπαίδευση, τη δευτερομάθμια εκπαίδευση. Που σημαίνει ότι έχει ανοίξει ο δρόμο πλέον, έστω και την τελευταία στιγμή, για την ένταξη. Πράγματι, σα στέλνουμε κοντά μα, το χρειαζόμαστε αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμη περισσότερε επιτυχίε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ σα βρήκα. Όλα τα καλά σε εσά και στι οικογένειέ σα.